Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, τον κύριο Γιώργο Φιλιππίδη. Κύριε Φιλιππίδη, να σας καλησπέρισω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευημερία για όλο τον κόσμο. Έχω μια καλή, δημιουργική και ειρηνική νέα χρονιά, με λιγότερα προβλήματα υγείας και περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές για όλους. Να είστε καλά. Είχαμε γεννητούρια σήμερα, πρώτη μέρα του νέου έτους, του 2019, στην Κομοτηνή, στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Αγόρι, κορίτσι. Ναι, σήμερα το πρωί στις 10 και 20 γεννήθηκε η πρώτη πολίτης για το 2019 για τον νομό Ροδόπης. Ένα υγιέστατο κοριτσάκι, 3.200 περίπου κιλά. Και νομίζω ότι τι πιο αισιόδοξο να ξεκινάει το νέο έτος με τη δημιουργία της ίδιας ζωής. Να πω ότι το 2018 έκλεισε με περίπου 400 γένες στη μευτική γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου μας. Εύχομαι για το 2019 να διπλασιαστούν και το προσωπικό της κλινικής, οι γιατροί και ΜΕΣ να συνεχίσουν με αμύωτο επιστημονικό ζήλο και υψηλή ευσυνειδησία να δίνουν χαρά σε γονείς και συγγενείς στην πιο ελπιδοφόρα κλινική του νοσοκομείου μας. Μάλιστα, σε ένα νοσοκομείο βέβαια που είχε τα προβλήματά του, έγιναν πολλά θετικά βήματα μπροστά και βέβαια υπάρχει στα Σκαριά, υπάρχει και το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής στην επόμενη τριετία. Ναι, ναι, νομίζω ότι το 2019, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το 2019 θα είναι το έτος εκκίνησης του νέου νοσοκομείου και μάλιστα στις αρχές του έτους αυτού. Και νομίζω ότι είναι μια πιο ευχαριστή είδηση που αναμένουμε για το νέο έτος στην περιοχή μας. Έχουν δρομολογηθεί κάποια άλλα πράγματα μέσα στο 2019. Έχουν γίνει όλα τα προπαρασκευαστικά που χρειαζόταν για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Το πρώτο τρίμηνο του 2019 ευελπιστώ ότι θα αρχίσει η ανέγερση του νέου κτηρίου. Μάλιστα, κύριε Φιλιππίδη, υπήρχαν άλλα περιστατικά σήμερα ή είχαμε μόνο τα ευχάριστα, τα γεννητούρια που αναφέρατε? Εντάξει, είναι μια περίοδος που υπάρχει αρκετός φόρτος στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Οι κλινικές δυστυχώς έχουν αρκετό κόσμο, αλλά και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Εύχομαι σε όλους καλή και γρήγορη ανάρρωση και να πω ότι όσοι προσέρχονται αυτές τις μέρες στα ΤΕΠ του νοσοκομείου να έχουν λίγο υπομονή, καθώς μαθαίνω ότι η προσέλευση και χθες και σήμερα είναι αρκετά μεγάλη. Σίγουρα έχουν γίνει αρκετά βήματα, όπως είπατε, αλλά οι ελλείψεις σε προσωπικό συνεχίζουν να υπάρχουν παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όλοι θα εξυπηρετηθούν το συντομότερο δυνατό και πάντα με γνώμονα ότι τα επίγοντα περιστατικά βρίσκονται σε απόλυτη προτεραιότητα. Ακριβώς. Μάλιστα. Εγώ κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, προσωπικό, τις καθαρίστρες, τους τραπεζοκόμους και τους φύλακες του νοσοκομείου Κομοτηνής που εργάζονται αυτές τις μέρες, καλή δύναμη στο έργο τους και να έχουν πάντα τη σωματική και ψυχική υγεία ώστε να ανταποκρίνονται με επαγγελματική επάρκεια και υψηλή αίσθηση καθήκοντος και κυρίως με αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. Τους ευχαριστώ θερμά για όλα όσα κάνουν. Πολλές φορές υπερβάλλουν αυτό σε μια περίοδο που, όπως είπα και πριν, το νοσοκομείο δέχεται αρκετά μεγάλο όγκο ασθενών. Μάλιστα. Κύριε Φιλιππίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή χρονιά να έχετε με υγεία πάνω από όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά με υγεία για όλους.